Εδώ. 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 Δηλαδή το πρώτο. Το πρώτο σπίτι το οποίο βάλετε από τις ρουκέτες της Παναγίας Ερυδιάνης. Μάλιστα. Δηλαδή, σε βλέπω... ενωρί της Αγίου Μάρκου. Σε βλέπω αισιόδοξο. Ναι, οι ρουκέτες της Παναγίας με χτυπούν και ψάλτη στην Παναγία την Ερυδιανή για 18 χρόνια. Α, σε χτυπάνε οι ρουκέτες της Ερυδιανής. Της Ερυδιανής, την οποία διακονώ. Δηλαδή, εσύ ψάρεις την Ερυδιανή και χτυπάτε τον Αγίο Μάρκο, ε. Χιουμοριστικά το λέμε αυτό. Ωραία. Εκείνο το οποίο, ναι. Κύριε Τζούμα, θα παρακαλούσαμε και φέτος ή δυνατό να γίνει. Το πρώτο απ' όλα παρακαλούμε να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπων. Ναι, σωστά. Μετά, όσο λιγότερες ηλικία ζημιές, και να υπάρξει μία μέρημνα για το μετά. Αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια και που δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή να υπάρξει μία μέρημνα μετά για τις ζημιές που τυχόν θα υπάρξουν. Έχετε πάθει στις ζημιές, παθαίνετε ζημιές. Βεβαίως, κάθε χρόνο. Τις φτιάχνει κανένας. Κάθε χρόνο. Όχι. Μα αυτό γιατί, αφού έχουν πει όλοι ότι τα φτιάχνουν. Όχι. Δεν, εγώ μένω εδώ από το 2009 που μπήκα στο σπίτι. Ναι. Ό,τι ζημία έχει συμβεί, εκτός από ένα βάψιμο που έγινε κάποια στιγμή από την πλευρά αυτού του τοίχου, όλα τα υπόλοιπα, κύριε Τζούμα, τα επομιζόμαστε εμείς. Τα πάντα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα πάντα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί πρέπει και οι ηθήνοντες να το σκεφτούν σοβαρά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραίο το έθιμο κλπ. Το οποίο βέβαια έχει πάψει πια, έχει ξεφύγει πολύ από τα πλαίσια του εθίμου. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθούμε τώρα εκεί. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον οι ζημιές μας. Φτάνει που τα σπίτια μας είναι καλυμμένα τώρα 15 μέρες θα είναι με σύρματα. Μάλιστα. Σωστό. Είναι λογικό αυτό, ας πούμε. Ο καθένας δεν θα ήθελε το σπίτι του να είναι αποκλεισμένο για 15 μέρες περίπου και να έχει μετά και όλες αυτές τις συνέπειες.